Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο. Εδώ θα μιλήσουμε για το chapter 3 wishlist μου. Είναι μια λίστα με πράγματα που θέλω να δω εγώ ο ίδιος στο chapter 3 που πιστεύω πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέσα έτσι ώστε να φέρει πίσω και τους παίχτες που σταμάτησαν αλλά να κρατήσει και τους πιστούς ευχαριστημένους. Εννοείται όπω με όλα τα wishlist που κάναμε μέχρι στιγμή, είναι βασισμένο πάνω στην άποψή μου. Αλλά μπορείτε να προσθέσετε και εσεί κάτω στα comments ό,τι άλλο γουστάρετε. Και προσπάθησα να το κρατήσω ρεαλιστικό με βάση leaks που έχουμε κιόλα. Δεν υπάρχουν παράλογες προσθήκες εδώ. Μαζί με αυτόν, μην μου ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφούλα. Οπωσδήποτε καινούργιοι. Πάμε πάρα πολύ καλά τα τελευταία. Ένα like στο βίντεο. Να πάμε 5.000 likes σήμερα. Να δω πόσο δυνατή είστε μετά από καιρό. Σα βάζω ένα στόχο. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και τέλο, να ρίξουμε και μια ματιά στο item shop, που σήμερα είναι πάρα πολύ ωραίο πάλι. Και έχουμε την επιστροφή του Galaxy Pack, από κάτω Bush Ranger με Siren και βλέπετε και τον Daily Tap που έχει και ένα δωρεάν loading screen, το Unicorns on Parade. Όλα τα Naruto πράγματα από κάτω το Moncler Collab μαζί με τους Ghostbusters Έχουμε τα Special Offers και Bundles μας και βλέπουμε και μία πρώτη ματιά στο Fortnite Crew του Δεκέμβρη που είναι η Cube Assassin, ένα πολύ ωραίο Fortnite Crew και πιστεύω αξίζει. Λοιπόν μάγκες μου, αν πάρετε κάτι σήμερα από το shop, μην μου ξεχάσετε Σαμπόρτε Creator MT1993, κάτω από a96, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ, στηρίζεται δωρεάν και αύριο μεθαύριο έρχεται και το Battle Pass Giaway. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με τα 10 πράγματα που θέλω να δω στο επόμενο chapter. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σειρά, ποιον είναι πιο σημαντικό από το άλλον, απλά τα κατανόμησα με αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο μάγκες είναι τα Limited Time Modes. Το ξασυζήτησαμε πάρα πολλές φορές που έκανα wishlist και στο παρελθόν ότι Epic Games πρέπει να ξεκινήσει να βάζει στον game και άλλα limited time modes. Τα τελευταία κάνει μια προσπάθεια να αλήθεια λέγεται, πάντα έχουμε ένα LTM κάθε εβδομάδα κάτι έχει να παίξει ο κόσμο. τώρα α πούμε ήταν το Close Encounters, αλλά βλέπουμε συνέχεια το ίδιο rotation, δεν βάζει τα παλιά τα LTM στο Food Fight, το 50v50 50, ή ακόμη και πιο τρελά limited time modes όπως σας πω είναι το Thanos, LTM θα μπορούσαν να το φέρουν όταν κάνουν τα Collapse τους με τη Marvel και όλα αυτά, θα ήταν πολύ ωραίο, έστω για λίγε μέρες. Και παρόλο που ξέρω οι πιο πολλοί δεν ασχολούνται με LTM, για το Casual Fanbase είναι μια ωραία προσθήκη κάθε εβδομάδα να έχουν κάτι καινούριο να παίζουν. Μετά μάγκες μου θέλω να μιλήσω λίγο για το loot pool της επόμενης season και θα το κρατήσω full απλά, δεν με νοιάζει τι όπλα θα έχει επόμενο chapter, η επόμενη season, με νοιάζει για τρία συγκεκριμένα όπλα να υπάρχουν. Το πρώτο εννοείται είναι το scar, δεν μπορείς να έχεις Fortnite χωρί το κανονικό AR και το Scar, αυτά πρέπει να παραμείνουν οπωσδήποτε στον game για κανένα λόγο. Δεν πρέπει να φύγει μαζί με αυτόν. Ισχύει το ίδιο για την Pump, δηλαδή το Pump Shotgun. Από γκρίζο μέχρι χρυσό, δεν θέλω να αλλάξει κάτι ούτε εδώ. Είδαμε στο παρελθόν ότι οποιαδήποτε season δεν είχε μέσα Pump, ήταν καταστροφή. Είχαμε συνέχεια κλάματα στο Twitter και έφευγε ο κόσμο. Και το τρίτο, παρόλο που ο ίδιο θα προτιμούσα να μείνουν βόλτετ, είναι τα snipers. Κατανοώ πόσο σημαντικά είναι για το competitive και για το community γενικά. Άρα θα ήθελα να δω και την επιστροφή των snipers. Παρόλο που ξαναλέω, ο ίδιο δεν με νοιάζει τόσο, αλλά κατανοώ πόσο τα χρειάζεται το community για να είναι ευχαριστημένο. Αυτά τα τρία όπλα τα θέλω οπωσδήποτε στο επόμενο chapter. Και μια και συζητάμε για όπλα. Η τρίτη μου προσθήκη στο επόμενο chapter είναι τα weapon mods. Θέλω να δω επιτέλους να χρησιμοποιούν αυτά τα attachments που έγιναν leaked εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό από τον Hypex να μπαίνουν στο game. Και αφού θα έχουμε καινούριο engine, καινούρια γραφικά και ο gameplay, είναι μια καλή ευκαιρία να έρθουν και αυτά. Να μπορούμε να τροποποιούμε το όπλο μας ή με κομμάτια που βρίσκουμε στον game ή πριν μπούμε στο game με κομμάτια που θα κάνουμε στο locker μα, α πούμε. Και μαζί με αυτό να δούμε και τα weapon charms, αυτά τα μικρά sambre lock που βάζει πάνω στα όπλα σου, που και αυτά έγιναν leak. Τότε θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιούμε πάνω σε όπλα, skins, backpacks, backplings. Και παρόλο που είναι μια πολύ ασήμαντη προσθήκη, θα έλεγα. Το έχουν πάρα πολλά in games ήδη, άρα δεν είναι κάτι το δύσκολο. Μετά στο τέταρτο μας θα μιλήσω για έναν όχημα που θέλω να επιστρέψει στο Fortnite και είναι να βάλουν έναν από τα υπτάμενα οχήματα πίσω στον game. Θα ήθελα να δω την επιστροφή του τσόπα κατά κρυβεία, του ελικόπτερου. Ήταν από τα αγαπημένα μου οχήματα γιατί πρώτον ήταν πολύ fun to play, δηλαδή Άμα ναι, και squats, σου έδινε αυτή την αίσθηση ότι κάνει καταδρομικέ των άλλων, οργάνωνε επιθέσει και όλα αυτά. Και δεν ήταν υπερβολικά σπασμένο, ειδικά μετά τα nerves. Μαζί με αυτόν πολύ mobility για να διασχίσουμε έτσι ένα μεγάλο χάρτη και άλλαζε και όλη τη δυναμική του gameplay. Γιατί έπρεπε να έχει και το νου σου στον αέρα τώρα. Αν δεν θέλουν το ελικόπτερο, μπορεί να έρθει πίσω για το Stormwing. Στο κάτω-κάτω, πάντα στο Winterfest τα Χριστούγεννα είχαμε το Stormwing του αεροπλάνων, αφού έγινε και introduced τότε στη Season 7. Που ήταν ας πούμε το καινούριο πράγμα του Fortnite Ότι είχε νυπτάμενο όχημα Μετά στο νούμερο 5 Θα μιλήσω για τα map changes και θέλω εδώ να ξεχωρίσω το ότι δεν λέω για καινούριο map γιατί αυτόν το ξέρουμε ήδη. Με map changes ενώ αλλά και η διάρκεια του chapter και η διάρκεια των seasons. Είναι κάτι που δεν είδαμε ιδιαίτερα των τελευταίων καιρών να έχουμε μεγάλε αλλαγέ με τι αλλαγέ τη season ή εξαιτία κάποιων events. Και θα ήθελα εδώ να ξαναδούμε πίσω αλλαγέ όπω α πούμε το Polar Peak σε αυτόν το μέγεθο, το Ifestion, η προσθήκη του Paradise Palms στη season 5 ή ακόμη και στο chapter 2. Το Stark Industries. Θα ήθελα να δω καηδιάρκεια του Chapter. Έτσι, μεγάλε αλλαέ στο χαρτί. Ξέρω ότι θα είναι φρέσκο χάρτη στην αρχή και πρέπει να το μάθουμε. Αλλά μετά, σιγά σιγά να βάζουμε μια περιοχή κάθε σύζω, Μια μεγάλη περιοχή που να καλύπτει το έναν πέμπτον, το έναν τέταρτον του χαρτί. Και μια και αναφέραμε έναν στο χαρτί, να μιλήσουμε και για μια περιοχή που θέλω οπωσδήποτε που είναι το Tilted Towers. Δεν γίνεται να μπούμε στο επόμενο chapter να ανοίξει η μαύρη τρύπα, να ανοίξει το Fortnite και να μην δούμε Tilted Towers πάνω στο χαρτί. Θα ήταν το μεγαλύτερο Take the L για την Epic Games όλων των εποχών γιατί ο κόσμος είναι τόσο hyped να δει το tilted πίσω στο game που πιστεύω θα είναι τεράστια απογοήτευση αν απουσιάζει και μαζί με το tilted towers κάτι άλλο συγκεκριμένο που θα ήθελα να δω στο χάρτη είναι τα biomes δηλαδή να έχει χιόνι, γασίδι, λάβαν και εννοείται μαζί έρημον όπως ήταν ας πούμε ο χάρτης του chapter 1 που είχε πολλά διαφορετικά είδη terrain, έδαφος δηλαδή, έτσι ώστε να φαίνεται ωραίος απόψη. Αν φαίνεται διαφορετικός, κάθε περιοχή να έχει κάτι χαρακτηριστικό και πιστεύω θα ευνοούσε πάρα πολύ τον game αυτόν. Μαζί με αυτόν θα ήθελα να δω και weather options, dynamic weather δηλαδή. Καιρικέ συνθήκε οι οποίε να αλλάζουν κατά διάρκεια του gameplay. Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχουμε είναι να γίνεται από νύχτα μέρα. Και κάποτε ο Μίχλιν όταν έχουμε Fortnite Mers. Θα ήθελα επιτέλους αφού θα βάλουν και Unreal Engine 5 που είναι έναν πολύ δυνατό engine στο gameplay, να έχουμε βροχή, καταιγίδε, ίσως και χιόνια, αμμοθύελε, ο Μίχλιν, όλα αυτά. Να νιώθει το παιχνίδι είναι έτσι φρέσκο, ότι κάθε φορά που θα παίξει game, να μην ξέρει τι σε περιμένει και εννοείται. Αυτό δεν το θέλουμε στο competitive, μόνο για public games. Γιατί κατανοώ ότι ο competitive player δεν μπορεί να έχει α πούμε βροχή ή ο που τον εμποδίζει, αλλά σίγουρα στα pubs θα ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο να δούμε dynamic weather. Και σίγουρα το Unreal Engine 5 δεν μπορεί να το χειριστεί άνετα. Μετά έχουμε να μιλήσουμε λίγο για το πόσους παίχτες θα ήθελα να δω στο χάρτη και αυτό το ξαναείπα πάρα πολλές φορές είναι να δούμε επιτέλους 150 παίχτες στο map. Το chapter 2 map ήταν αρκετά μεγάλο, ένιωθεν άδειο με μόνο 100 παίχτες και έτσι πιστεύω αφού το chapter 3 map φημολογείται ότι θα είναι και πιο μεγάλο πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τους 150 παίχτες. Το έκανε ήδη το Warzone, το έχουν κι άλλα Battle royals. άρα πιστεύω και η Epic μπορεί να τα καταφέρει, δεν έχει πρόβλημα με τους σερβερς ή κάτι τέτοιο θα βρουν λύση και μαζί με τους 150 παίχτες ίσως και γκούλακ όπως έχει το Warzone. Ξέρω υπάρχει το reboot van όπου μπορείς να φέρεις πίσω κάποιο φίλο σου. Έβαλαν και τις κάρτες τώρα να έχουν πιο πολύ χρόνο, να είναι πιο εύκολο να κάνει reboot των άλλων. Αλλά σκεφτείτε, θα ήταν ενδιαφέρον να σε βάλουν σε έναν creative map για γκούλακ και να πολεμά ένα βιένα με κάποιον για να δει αν θα επιστρέψει στο χάρτη. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Στο κάτω-κάτω το έκανε το Warzone. Θα μου πείτε, θα αντιγράψει πάλι κάποιον άλλον game το Fortnite. Ε, ο ένα αντιγράφει τον άλλον πλέον. Άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, πιστεύω. Και έτσι, μάγκε μου, πριν πάμε στο τελευταίο μα που είναι και πολύ σημαντικό, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω κιόλα ότι η Razer ξεκίνησε ήδη τις Black Friday προσφορές. Μπορείτε να βρείτε στα links που έχω κάτω τα websites για Ελλάδα και Κύπρο να δείτε όλα τα καταστήματα που έχουν τις προσφορές και να ψουνίσετε σε πολύ καλές τιμές. Και εγώ τσιμπήσα πολλά πράγματα, θα πάρω καρέκλα, αν πήρα κάποια άλλα peripherals για το PC μου, το setup μου, άρα μην χάσετε την ευκαιρία. Πάμε τώρα να δούμε το τελευταίο μα που είναι για το Creative. Θα ήθελα να δω έναν ολοκένουριο Creative, το Creative 2.0 που μα λένε τόσο καιρό, το οποίο να υποστηρίζει πιο εύκολο building για maps, ειδικά για το terrain, να μπορεί να το τροποποιήσει πιο απλά. Μαζί με αυτό να δούμε επιτέλου και τα mods που φημολογούνται ότι θα έρθουν στο Chapter 3 με το καινούριο -en Engine και επίσης το πιο σημαντικό να όλα Creative με 100 άτομα και πιο μεγάλα Maps. Γιατί αν μας δώσουν επιτέλους την επιλογή για Creative με 100 άτομα πιστεύω θα αλλάξει όλο το game. Θα μπορείς να φτιάχνει κυριολεκτικά το δικό σου Battle Royale με τους κανόνες σου, τα LTM σου και δεν θα έχουμε τόση ανάγκη να πούμε την Epic Games να περιμένουμε να κάνει αυτή τα LTM που θέλουμε ή τους κανόνες που θέλουμε. Θα μπορούμε να το οργανώνουμε εμείς όπως γουστάρουμε. Και αυτά μάγκε μου είναι 10 πράγματα που θέλω να δω στο chapter 3 που πιστεύω θα βοηθήσουν τον game και θα φέρουν πίσω και το community. Πείτε μου εσείς κάτω στα comments τι θέλετε να προσθέσετε σε αυτήν τη λίστα, τι θα αλλάζατε και μην μου ξεχάσετε κιόλα μια εγγραφούλα καινούργη ένα like, είπαμε έχουμε στόχο σήμερα τα 5.000 likes και επίσης οπωσδήποτε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop γιατί στηρίζεται άπειρα και είπαμε μπαίνετε και στον Battle Pass Giveaway για το Chapter 3 που έρχεται αύριο μεθαύριο. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά όλοι σας και θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα.